Ναι. Λοιπόν, θυμάσαι που βγάζαμε τους εκπροσώπους του κινήματος οικολόγων και τους ρωτήσαμε πότε θα πάρουν απόφαση για τις προεδρικές εκλογές. Το θυμάσαι αυτό? Ναι, θυμόμαστε και είδαμε χθες ότι πήραν απόφαση ότι δεν θα πάρουν τελική απόφαση, τουλάχιστον για την πρώτη Κυριακή, γιατί κανένας δεν εξασφάλισε το απαιτούμενο 60%. Δεν το διαβάζει σωστά. Πήραν τελική απόφαση, ο καθένας να ψηφίσει ό,τι θέλει. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό? Γιατί πρέπει ένα κόμμα να υποδεικνύει στους, ένα κίνημα τέλος πάντων, στους ψηφοφόρους του και στα μέλη του, τι να ψηφίσει? Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ναι, δημοκρατία έχουμε, μπορούν και τα κόμματα να κάνουν αυτά. Απλά μας συνήθισαν κυρίως να κινούνται σε, να κρατάνε τους ψηφοφόρους τους κάπως πιο συμπαγείς για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Φαίνεται πως τέτοιες ανάγκες δεν έχουν οι οικολόγοι. Όχι, μπορεί να έχουν περάσει και σε ένα σύστημα μεταδημοκρατίας. Οπότε όλα λιμένα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του κινήματος, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Για όσους δεν γνωρίζουν, κύριε Θεοπέμπτου, δεν παρακολούθησαν χθες τις διαδικασίες, τι ακριβώς έγινε, ποιοι ψήφισαν και ποια ήταν τα αποτελέσματα για να καταλήξετε στο τέλος το καταβούληση? Εντάξει, ας πω έτσι σύντομα ότι η διαδικασία που έχουμε, η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν ότι κάναμε τις συναντήσεις με τους υποψηφίους που ζήτησαν την υποστήριξη μας. Ανταλλάξαμε έγγραφα θέσεων, κάναμε δημοσκόπηση ανάμεσα στα μέλη μας για να δούμε και να έχουν υπόψη όσοι θα έπαιρναν την τελική απόφαση ποιες είναι οι απόψεις των μελών σχετικά με τους υποψηφίους. Και μετά, όπως προβλέπει και το καταστατικό, κάναμε χτες την πανκύπρια συνδιάσκεψη που προβλέπεται το καταστατικό μας. Ετέθηκαν τα ονόματα, τέσσερα ονόματα ενώπιον, οι τέσσερις επικρατέστεροι της δημοσκόπησης ενώπιον των μελών της Πανκύπριας Συνδιάσκεψης και ψήφισαν ποιον θα ήθελαν να υποστηρίξουμε. Δεν πήρε κανένας το 60% των ψηφισάντων που προβλέπει το καταστατικό. Επομένως, δεν έχουμε καταλήξει να υποστηρίξουμε κάποιον από τους υποψηφίους επίσημα. Βέβαια, κυλοπώνησε αρκετούς μήνες αυτή η ιστορία και τελικά δεν έδωσε γένα. Δεν ήταν μάλλον η πιο ασφαλής λύση για να μην διαταραχθούν και οι συνοχές του κινήματος? Υπό την έννοια ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες στάσεις με πολύ έντονη άποψη μέσα, άρα αντί για να πάτε σε ένα ενδεχόμενο είτε διάσπασης είτε διατάραξης, το παίξατε μπαλαντέρ. Δεν είναι έτσι, γιατί βασικά όλη αυτή η διαδικασία είναι η διαδικασία που ακολουθείται πάντα στο κίνημα. Δηλαδή δεν αλλάξαμε κάτι τώρα επειδή έχουμε αυτούς τους υποψήφιους. Έτσι ήταν πάντα η διαδικασία. Δηλαδή πάντα έκαναμε αυτή τη διαδικασία, συναντήσεις, δημοσκοπήσεις, καταρτισμός θέσεων και πανκύπρια συνδιάσκεψη. Πάντα έτσι ήταν. Δεν αλλάξαμε κάτι ειδικά αυτή τη φορά. Κύριε Θεοπέμπτου, σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα οικολογίας έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Θα ανέμενε κανείς ότι σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις θα είχατε να διαδραματίσετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Θα σας ήθελε ένα κυβερνητικό σχήμα στο πλευρό του ως μια δύναμη η οποία θα δώσει κατευθύνσεις ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τις καινούργιες οικολογικές προκλήσεις. Δεν νιώθετε κι εσείς ότι θα έπρεπε να διεκδικήσετε κάτι περισσότερο στο νέο κυβερνητικό σχήμα? Με τον ένα τρόπο ή τον άλλο τρόπο. Βασικά, να σας πω ότι αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά είμαστε στην Κύπρο και αυτά τα πράγματα, το τι κάνουν η κυβέρνηση για παράδειγμα τα τελευταία 10 χρόνια είναι να προσπαθήσει να τα αποφύγει. Και είναι που τα πράγματα τα οποία βλέπω και πολλές φορές μες στη Βουλή να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Ναι, αλλά τα προστήματα έρχονται, τα πληρώνουμε. Είτε αυτά είναι στο λογαριασμό του ρεύματος, είτε με άλλους τρόπους. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος να τους χτυπάει καμπανάκι, να τους λέει προσέχουμε, είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Όλοι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μιλούν για την κλιματική αλλαγή. Αυτό επηρεάζει τα καύσιμα, τις τιμές του ρεύματος, τις εξορίξεις, τομείς, η κίνηση στους δρόμους, προβλήματα τα οποία όλα είναι αλληλένδετα. Και στο κάτω-κάτω είστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με αξιώσεις. Βέβαια, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω το ότι τα πράγματα τα οποία εμείς εφέραμε στην επικαιρότητα, είτε μιλούμε για τις πολιτικές, για τις τιμές των καυσίμων, να θυμίσω ότι έχει χρόνια τα οποία λέμε εμείς ότι έρχονται κλιματικές αλλαγές, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε,
ότι θα έχουμε αυξημένη μετανάστευση λόγω των κλιματικών αλλαγών, υπολογίζουν 300 εκατομμύρια μετανάστες να κινηθούν στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα πράγματα τα λέμε και τα λέγαμε και τα κάψιμα. Θα δείτε ακόμα και πρόσφατες εκπομπές που έκανα για να τονίσουμε τις δυσκολίες που έχουμε με τα κάψιμα, ότι θα αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων και δεν είναι κάτι το οποίο άλλαξε μόνο με την πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι πράγματα τα οποία είναι προγραμματισμένα να συμβούν. Ήξεραν τις αλλαγές, τον ηλεκτρισμό. Ξέρετε, προσπάθειες που κάνουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα και βρίσκεις από την άλλη πλευρά τείχων ή δόλων. Δόλο. Mm-hmm. Θέλετε να σας πω, ήμουν στο Βερολίνο νύχτα τα ξημερώματα της Κυριακής και το κύριο θέμα που είχαμε μια συζήτηση εξειδικευμένη ανάμεσα σε βουλευτές Ευρωπαίους και Ευρωβουλευτές. Το κύριο θέμα ήταν το πώς θα προωθήσουν τη θέρμανση του σπιτιού με ηλεκτρισμό και εσχήμωνα μέσα μου γιατί είχαμε έντονη συζήτηση στην Κύπρο που η κυβέρνηση για να μην το κάνει σε αυτόν έβαλε περιορισμό σε όσους έκαναν αίτηση για φωτοβολταϊκά να μην καλύπτουν το περισσότερο από το 80% της ανάγκης τους με φωτοβολταϊκά για να τους εμποδίσει να το κάνουν. Μάλιστα, τώρα στις ανακοινώσεις σας για τις προεδρικές, για να σας φέρουμε πάλι στο γήπεδο της προεκλογικής, εγώ προσωπικά διάβασα και μια διευκρίνηση. Ο καθένας ό,τι θέλει καταβούληση στον πρώτο γύρο των εκλογών. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών θα πάρετε θέση. Θα ξανακάνετε όλη αυτή τη διαδικασία για να αποφασίσετε μέσα σε μια εβδομάδα τι θα ψηφίσουν, θα ψηφίσει το κίνημα. Αυτό λέει το καταστατικό, αυτό έκαναμε πάντα. Δηλαδή μετά από τον πρώτο γύρο, ανάμεσα πρώτο και δεύτερο γύρο, καλείται ξανά η Πανκύπρια συνδιάσκεψη. Οι υποψήφοι οι οποίοι θα περάσουν δεύτερο γύρο θα συνήθως ζητούν τις συναντήσεις και θα τις κάνουμε και θα έχουμε ξανά τη συζήτηση στην Πανκύπρια συνδιάσκεψη. Από τις επαφές που είχατε με τους υποψήφιους τώρα, τι ήταν αυτό το οποίο στις συζητήσεις δεν σας έπεισε για να δώσετε μια ξεκάθαρη στήριξη? Θέσατε κάποια προαπαιτούμενα, κάποιες θέσεις οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές? Ζητήσατε κάτι το οποίο δεν εισακούστηκε? Κοιτάξτε, όταν έκαναμε αυτές τις συναντήσεις, δώσαμε τις πληροφορίες όλες σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Είχαμε ετοιμάσει και ένα κείμενο με 150 περίπου θέματα τα οποία θέλαμε να συζητήσουμε με τους υποψηφίους, αλλά η Κεντρική Επιτροπή είπε ότι με αυτά που βλέπω και διαβάζω και το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, έκρινε η Κεντρική Επιτροπή ότι δεν έπρεπε να προχωρήσουμε με πιο λεπτομερείς συζητήσεις με συγκεκριμένων υποψηφίων ή συγκεκριμένους υποψηφίους. Οπότε ήθελαν να το αφήσουν στην Πανκύπρια συνδιάσκεψη να αποφασίσει. Ρωτάει ένας ακροατής γιατί ο Αβέροφ ήταν εκτός επιλογής και δεν συζητήθηκε το όνομά του. Γιατί απλά είναι πολιτικός πολιτισμός, αυτό συμβαίνει με όλα τα κόμματα. Δεν μπορεί ένα πολιτικό κόμμα να βγει να υποστηρίξει, να προτείνει συνεργασία ή οτιδήποτε με κάποιον ο οποίος δεν το ζήτησε. Δεν γίνεται να συζητούμε εμείς να υποστηρίξουμε έναν υποψήφιο ο οποίος δεν μας ζήτησε την υποστήριξη. Δεν σας κάλεσε καν να μιλήσετε, δεν ήρθε καν να συναντηθείτε, τίποτα, μηδέν. Ναι, ναι. Γιατί τέτοιο πράγμα όμως, δεν σας προβλημάτισε εσείς? Ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους, τους τρεις, να μην θέλει να συνομιλήσει μαζί σας? Καταλαβαίνετε ότι οι κύριες διαφωνίες που έχουμε, εντάξει, έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα έχουμε καμιά σχέση με το ΕΛΑΜΕΣΤΟ και αν το ζητήσει, αλλά το κύριο θέμα που έχουμε μπροστά μας στην προεκλογική εκστρατεία και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι να φύγει αυτή η διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος είναι μια διακυβέρνηση η οποία είναι νομίζω η πιο διεφθαρμένη που έχω ζήσει ποτέ. Και ο μεγαλύτερος πολέμιος του περιβάλλοντος και με παντελή αδιαφορία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και τη φτώχεια την οποία έχει δημιουργηθεί. Επομένως αυτά τα λέμε. Εγώ θα εκπλάγωμουν μετά από όλα αυτά που λέμε τόσο καιρό ζητούσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστήριξη. Κύριε Θεοπέμπτου, ότι ολοκληρώνοντας,
ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις που θα κληθεί η επόμενη κυβέρνηση να διαχειριστεί? Το πρώτο θέμα, το οποίο το ξέραμε από το 2010, είναι το θέμα του κόστους της ενέργειας. Mm-hmm. Ξέρουμε επίσης εδώ και 3 χρόνια το κόστος των καυσίμων ότι θα πάει πάνω. Το κόστος της ενέργειας πάει πάνω γιατί δεν έκαναμε τίποτε για τους ρήπους τους οποίους εκπέμπονται, και επίσης κάτι το οποίο δεν έχει δοθεί αρκετή δημοσιότητα, πέραν που τα όρια τα οποία είχαμε για τους ρήπους που αφορούν το κλίμα στην ΑΕΚΙΑ, τα οποία θα πληρώσουν τώρα 200 εκατομμύρια δικαίωμα να εκπέμπουν ρήπους, περίπου το 1/3 του λογαριασμού του κόσμου είναι για αυτόν τον λόγο. Έχουμε ακόμα ένα πρόβλημα με την ΑΕΚ, η οποία από το 2013 ήξερε ότι έπρεπε να βελτιώσει τα χημικά τα οποία εκκλείονται από τα φουγάρα για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, και δεν το έκαναν. Και τώρα συζητιέται στο Τμήμα Περιβάλλοντος να τους βγάλουν διάταγμα να τους κλείσουν ή να τους πάρουν δικαστήριο. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τελικά. Αλλά το θέμα της ενέργειας είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα τα οποία έχουμε. Ηλεκτρισμόν αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, έχουμε πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων, τις οποίες η κυβέρνηση ήξερε από χρόνια, από το 2010-2012 περίπου, ότι έπρεπε 10% περίπου της ενέργειας στις μεταφορές να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν έκαναν τίποτε, και τώρα θα έρχεται και η κυβέρνηση να αγοράζει αυτόν το οποίο έμεινε. Έφκαλαν ένα διάταγμα, για να είμαι πιο σωστός, για βιοκαύσιμα μέσα στα καύσιμα. Αυτό μας επήρε σε ένα ποσοστό το οποίο είναι περίπου το μισό, και το υπόλοιπο που το στόχο μας θα πρέπει να πάει να αγοράσουν δικαιώματα εκπομπών. Μάλιστα. Και ξέρουμε τώρα ότι έχει εξαγγείλει μέσα στο πακέτο του Fit for 55 η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα αλλάξουν τη φορολογία στα καύσιμα, και τα καύσιμα θα είναι τελικά πιο ακριβά, γιατί θα φορολογούνται ανάλογα με τους ρήπους που εκπέμπουν και όχι με την ενεργειακή τους απόδοση ανά λίτρο. Και επίσης να σας θυμίσω ότι έχουμε και το μεγάλο το πρόβλημα ότι όλες αυτές οι αλλαγές θα δημιουργήσουν προβλήματα σε ορισμένες δουλειές. Για παράδειγμα, να σας πω ότι το 2035 απαγορεύεται να πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοκίνητα τα οποία θα κινούνται με πετρέλαιο ή βενζίνη. Επομένως, όλοι οι σταθμοί όσοι εργάζονται στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να δούμε τι δουλειά θα κάνουν και πώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα. Και παράλληλα, να έρθω πίσω σε αυτό που είχα ξεκινήσει τη συζήτηση, ξέρετε ότι σε πολλές χώρες έχει απαγορευτεί πλέον να λειτουργεί καυστήρας με πετρέλαιο στην κεντρική θέρμανση. Το 2026, αν δεν κάνω λάθος, 27 για παράδειγμα στην Αυστρία, δεν θα μπορείς να έχεις τέτοιον καυστήρα. Επομένως, έρχονται σοβαρές αλλαγές, οι οποίες θα επηρεάσουν και την τσέπη μας, αλλά και πολλές δουλειές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Θεοπέμπτο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα.